Thank you.
Και εγώ ερωτήσω τον πατέρα, εάν ο παράκτητον πρόσφυγε, είναι ανέβηκα την πόλη στον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος που δίνεται να μείνει. Ό,τι που θεωρεί αυτό, που δεν γνώσκεται αυτό. Εμείς δεν γνώσκεται αυτό, ότι παρεμπίνουν μέλη και ενημείν έστε, που καθίσω ημάς ο ορφανούς. Έρχομαι προς εμάς, έτσι μικρόν και ο κόσμος με ουγέντη θεωρεί. Εμείς δεν θεωρείτε με ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Εν εκείνη την ημέρα γνώσεστε εμείς ότι εγώ είμαι το πατρί μου και εμείς εμείς καθώ εγώ. Ο έρχοντας από τον Λάζαρο και τηρών αυτάς, εκείνος εστίλω αγαπώνε. Το δε αγαπώνε αγαπητήστε ο πατρός μου. Και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτόν από αυτόν. Λέγε αυτό η Ιούδα σου που έχει καρδιώτησε. Κύριε, τι γέρονε ότι μη μένεις εμφανίζει σε αυτόν και ουχή τον κόσμο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτόν. Εάν δεις αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελεψόμεθα και μονή παρά αυτό πιήσουμε. Ο μη αγαπώνει με τους λόγους μου που τηρεί και ο λόγος μόνο ακούεται και στην εμός. Αλλά του παίρνει σαρκός με τα θρώσει. Αυτά λελάτε τα ελλήν παρημή μένουν. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψε ο πατήρ το πραγματί μου εκείνος ημάς την τάξη πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αηγή πονημή. Ειρήνη αμή ημή ημή, ειρήνη την αμή δίδον ημή. Ο καθώς ο κόσμος δίδωσε εγώ δίδον ημή. Τερασές μου λοιπόν η καρδία του δεν τελειά του. Υπούσατε ότι εγώ είπα ημή. Υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή αγαπάτε με, εχάρτια ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζον μεστή. Και μην ήρκα ημίν, πριν και μεστή, είναι όταν βγαίνετε, πιστέψετε. Ούτε τι πολλά να λύσω από τιμών. Έρχεται εδώ ο κόσμο του του άρχου και εμενεί που και έχει μπαίνει. Αν είναι αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς ελευθυνατώνει ο Πατήρ, ούτω ποιό. Εγείρεστε, άγνωμε με τέτοιο. Εγώ είμαι η άγνωμος η αληθινή και ο Πατήρ μου ο γεωργός εστί. Αν κλίμα εν εμή υπέρον καρπών, έρει αυτό και πάνω το καρπών πέρα κατέρει αυτό. Είναι απλήρων αγαπών φέρει. Ήδη εμείς καθαρίες τέτοια των λόγων, όν λελάδικα ημίν. Μην ατέχει μην αγώ ημίν, καθώς το κλίμα μου δίνεται καρπών φέρει αγαπτού, εάν ημίν εν διαβέλω, ούτως ουδέ εμείς, εάν μη εν εμίν μείνετε. Εγώ ημίν η άγγελος ημίς τα κλίματα. Ο μέλλον εν εμή καρπών εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ, ότι χωρίς εγώ ουδήναστε μη ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή απλήτη έξω στο κλίμα και ξηράνθη, και συνάδωσε αυτά και ισχύει μάλωση και καίρεται, εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν εμή μείνει, ο εάν τένετε εμπίσαστε και γεννήσετε εμή. Εν τούτο εδοξάστε το κύριο, είναι ένα καρπό πολύ που φέρετε και γεμίσεστε η μη εμή μαθητέ. Καθώς η γάπησε το πατήρ, καγώ η γάπησε η μας. Μείνατε με μη εν τη αγάπη εν τη εμή. Εάν της τας εντολάς μου τηρήσει, μενείτε εν τη αγάπη. Καθώς εγώ της εντολάς του πατρός μου, τετήρια και μένω αυτού εμπιαγάνει. Τα φτάνε λάρκα η μη, είναι η χαρά η εμή εν εμή μήνη, και η χαρά η μόνη του πατή. Αυτή εστί εντολή η εμή, είναι αγαπάτε αλλήλους, καθώς η γάπη σε εμάς. Ίσο να γάπη στα γάπη μου τι σε έχει. Είναι αντίστοιχη ψυχή να κοιμηθεί, η
όσα εγώ εντέλευνε εμείς. Ουκέτι ημάς λέμε ο δούλος, ότι ο δούλος που κείδε τι ποιή αυτού ο Κύριος. Ημείς δε ημάς δε ή καθήκους, ότι πάρθα όσα είπωσα παρά τον πατρός μου, εγνώμησε εμείς. Ου ποιμείς δε εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμε ημάς, γιατί τα ημάς είναι ημείς ημάκητοι και καρπών φαίνεται. Και ο καρπός φορμένει, είναι ότι άμετιστε τον Πατέρα, εν το όνομα τύπου δόημι. Αυτά εντέλευε ημείς, είναι αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισή, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών πρεμίσκε, ή εκ του κόσμου μήτε ο κόσμος αν το ίδιο ηθήνει, ότι δε του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμε ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύτε του λόγου που εγώ είπα ημού, ουκέστη δούλος πίσω του κυρίου αυτού, ή εμέ δίωξε, ημάς διώξουσι, ή τον λόγο που με πήξαν και τον μέτρο και ίσουσι, αλλά πάφτα πάντα ποιήσουσι την ίδια του νόμου, ότι ο κύρας τον μέψα πάνω. Ή μη ήρθον και λάβησα αυτής αμαρτία του κύρου, νύν δε πρόφαση μου και έφυξη, περί της αμαρτίας αυτού. Ο εμένους όχι του πατέρα μου μισή, ή τα έκανα μη επίσης αμαρτής, αυδείς άλλος παιδί και αμαρτία μου χύπωνε. Ήρθε και εωράξη και με δυσίδεση και εμένει τον Πατέρα μου. Αν είναι απληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν ότι εμείς εις άνθρωπο το κάνουμε. Όταν δέχτη ο παράδειγμας, ο νεκοπέμος ο ίδιος ο παραδειγματρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παραδειγματρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει υπέρ ημών. Και εμείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχίσαμε τελειμέστε. Αυτά λεγάνε καημία, ή να μη σκανδαλιστείτε από συναγόγους που ίσως ημάς. Αλλά έρχεται η ώρα να πάσω από αυτή να σημάς. Δόξη λατρεία μου ως λέγεται Θεό. Και τα αυτά που ίσως ημάς ότι κέρδωσα από τον Πατέρα που δέρνε. Αλλά τα αυτά λεγάνε καημία, είναι όταν έρθει η ώρα να μιλωνεύεται αυτόν. Ότι εγώ είπω ημίν, αυτά δε ημίν εξ αρχής ουχή πολύ, ότι με θυμών ημίν. Ειν δε υπάγω προς τον πέψαν τάμε. Και ουδείς εξ ημών ερωτά, πού υπάρχεις, αν ότι τάφτα δε λάδικα ημίν η λύπη, πεπλήρωτε ημών την καρδία, αλλά εγώ την αλήθεια που λέγω ημίν, συμφέρει ημίν, είναι εγώ απέμπτω, εάν αν μη απέχθω ο παράδειγμας, ούτε λέξετε προς εμάς. Εάν δεν πορευτώ, παίξω αυτόν προς εμάς. Και αυτόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας με ό,τι που πιστεύουν σε εσένα. Περί δικαιοσύνης δε ό,τι προς τον Πατέρα τον Ιμάμου και ουγέτη θεωρείται. Περί δε κρίσεως, ότι ο άνθρωπος του κόσμου ουγέτη. Έτσι πολλά που λένε μη, αλλού δίμαστε βαστάς δράχνου. Όταν δέχτη εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσα την αλήθεια. Που γαρλανίσει από εαυτού, καλώς να ακούσει τα λύση και τα ερχόμενα αγγελίου μη. Εκείνος είπε να το ξάσει, ότι εκ του λαμού λείψετε και αναγγελίου μη. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμάμεστη, γιατί το λοιπόν ότι εγώ λείψετε για να διαλύγει μικρόν και ούτε θεωρείται μου, και πάλι μικρόν και όψε στένε, ότι εγώ υπάρχω προς τον Πατέρα. Είπα μου εκ των παθητών αυτού προς αλλήλους, τι εστί τούτο που λέει και μην μικρόν και ούτε θεωρείται με, και πάλι μικρόν και όψε στένε, και ότι εγώ υπάρχω προς τον Πατέρα, έλεγα μου, τούτο τι εστί ο λέγει το μικρό, που πήραμε τη λαδί. Έμενε μόνο ο Ιησούς ότι ήθελε να αυτό να ρωτά και είπε να χτίσει. Περί του συντήθε με τα λίγα ότι είπε μικρό και ούτε ορίτε με και πάλι μικρό και οξεστέμε. Αν είναι να μην λέμε ότι πλάτε.
ανάψατε και θρυλίστε ημίστε, ο δε κόσμος κρίστε. Ημείς δε δικηθήσεστε, αλληλίκη ημών εις χαράν και είστε. Η γηλή όταν δείχτη λύπην έχει, ότι ήρθε η ώρα αυτής. Όταν δε γίνει στο πεδίο, γιατί την υπονέμπτει στην ύψος, για την χαρά ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, κόσμο, και εμείς που λύπη μένει έχετε, πάλι δε όψο να υπάστε Χρήστε ημών καρδία και την χαρά ημών, ουδείς έρει αθημών. Και να γίνει την ημέρα εμέ ούτε ρωτήστε ούτε, αμήν λέγω φίλοι, ότι όσα κάνετε στον Πατέρα, εν το ονοματί μου δώσει η γη. Έως άρθει που κοιτήσατε ουδέν το ονοματί μου. Ετείτε και λείψεστε. Είναι χαρά η μόνη που είναι πληρωμένη. Τα αυτά παροιμίες δεν θα καημή. Αν έρχεται ώρα, ότε μου γέντε οι παροιμίες να λύσω η μη. Αλλά παρησία θα του πατρός να γελώ η μη. Εν εγείρετε η μέρα του ονοματί μου ετήσεστε. Και ούτε εγώ ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα εμή μόνο. Αυτός να ρωτήσει την φιλή ημάς, ότι εμείς εμέ με φιλήκατε και με πιστεύετε ότι εγώ πράγμα Θεού εξήλθω. Εξήλθω τον Πατρός και ελήφθη στον κόσμο. Πάλι αφήνει τον κόσμο και βολέψω προς τον Πατέρα. Βλέπουσε να το εμπαθείτε αυτού. Είδε μην παρησία ευαλής και παρημία μου δεν μία λέγεις. Νην είδαμε ότι είδας πάντα και ουκρία έχεις είδα της ερωτά. Εν τούτο πιστεύουμε ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτή σου ο Ιησούς. Άρα τι πιστεύετε. Ή που έρχεται ώρα και μην ελείπετε ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και με όνομα. Και όχι μη μόνος και ο πατήρ μου θεμιλεστεί. Τα αυτά λεγάλη καημή. Είναι ενεργή, ειρήνη έχετε. Εν τον κόσμο αφνίψη δέξετε. Αλλά θα ρσείτε εγώ να μην για τον κόσμο. Τα αυτά επελάβησε ο Ιησούς και πήρε τους ανθρώπους αυτοί στον ουρανό και είπε. Πάτερ, ελείπητε την ώρα. Δόξα σου όλους τον Υιόν. Είναι και ο Υιός σου που ξάσισε. Καθώς έδωκας τα αυτοέ της ουσίας πάσης αυτός, ή να πάρουν, ο δέδωκας τα αυτό, δώσει αυτής ζωή αιώνα. Αυτή δε στην αιώνα ζωή, ή να γινώσουν ως είσαι τον μόνο των αληθινών Θεών, και ο απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξα σε εκκλησίς, το έργο με την χρήση ότι δεν θάζει μην αμπλήσω, και μην δόξα σου άρμεση πάντα, παρά σε αυτό τη δόξη η ύπο, που το κόσμο είναι παρασύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε το βάζει για τον κόσμο. Συ είσαι και μη αυτούς δέδατες, και τον λόγο σου δεν την ήκασε. Μην έμεινουν ότι πάντα όσα δε το βάζει, παρά σου εσύ, ότι τα ρήματα δε το βάζει, δεν το καρφτείς. Και αυτοί έλεγαν και έπρεπε να δικώσουν. Ότι παρασύρε ψήφτον και επίστευσα ότι εσύ είναι απέστειλας. Εγώ περί αυτόν ερωτώ, ούτε περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί εγών δεν δοκάζεται ότι που πισί. Και τα ρήματα τα εμά πάντα σ' αρέστη, και τα σαν εμά, και δε δόξες με αυτής. Και ο κέντη είχε μία τον κόσμο, και ούτε εγώ τον κόσμο εσύ, και εγώ προσέχομαι. Πατέρα Άγιε, κήρυξον αυτούς να το αναπαρτήσουν, ούς δεν το τάζει την καώση, εν καθώς την ίση. Πότε είναι με ταυτόν εν τον κόσμο, εγώ εκείνον αυτούς να το αναπαρτήσουν, ούς δεν το τάζει την εμπλέξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, η μη ο Υιός της απορίας. Είναι η γραφή πληρωτή, νυν προσέχουμε και τα αυτά λαό εν τον κόσμο, είναι έμψη την χαρά, την εμπλή, πληρωμένη εν αυτής. Εγώ δεν θα αυτοκτήσω τον λόγο σου και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκης είναι του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εν του κόσμου. Ούκ ερωτώ είναι να πάρεις αυτούς εκ του κόσμου, αν είναι να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκης είναι,
καθώς εδώ αρχηγός μου ούκαινε. Αγία σου αυτούσαν και αλήθεια σου. Ο λόγος ο σώος του. Αλήθεια είστε. Καθώς εμέ απέστειλας, εις τον κόσμο, καμώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτόν εγώ αγιάζω από αυτόν, είναι και αυτοί όσοι διασμένοι εν αλήθεια. Και περίπου των δεροδομών, αλλά και πριν των πιστευσών, για τον λόγο αυτόν εις εμέ. Να πάντες εν όσοι, καθώς σοι πάτερ εν μη, καθώ εν σοι, είναι και εν αυτοί εν μη, εν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σοι είναι απέστειλες. Και εγώ την δόξα αυτήν δεν το βάζει, δεν το βάφτης, είναι όσοι εν, καθώς μη, εν εσμέ. Εγώ εν αυτοίς, εσύ εν μη. Είναι όσοι τελειωμένοι εις εν, και είναι γινός και ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και οι γάπησες αυτούς καθώς και εμέ οι γάπησες. Πάτε, πώς δεν το κάζει, θέλω να όπου είμαι εγώ, θα γίνει όσοι μου θέλω. Είναι θεωρός και δόξα την εμή, ή δεν το κάζει ότι οι γάπησάς με πριν και προ καταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαι, ο κόσμος σε έκανε, εγώ δε σε έκανε και ούτι έγνωσα ότι εσύ με απέστειλες. Εγνώρισα αυτή στο όνομά σου, εγνωρίσω την Αγία Αγάπη, ή την αφησάς με εν αυτής, ή τα πω εν αυτής. Εξήλθεν σε τις μαθητές αυτού πέρα και μάρου του γέρα, όπου είναι ποιος. Ισόν εισήλθεν αυτός
και οι μαθηταίς του, ήδη δε και οι Ιούδας ο παραμύθος αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήχθη ο Ιησούς εκεί με τον μαθητών αυτού. Ο ούν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ την αρχή ελαίων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ούν ειδός πάντα περπόμενα επ' αυτών, εξερθών υπεν αυτής, τι να ζητείτε, απεκρίθησαν αυτός, Ιησού των Ναζωραίων, λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Εις τύχη δε και Ιούδας, ο παραδείγος αυτών με ταυτόν, όσον είμαι αυτής, ότι εγώ είμαι, απήλθω εις τα πίσω και έπεσω χαμέ. Πάλι μου αυτός επιρώτησε, τι να ζητείτε, ιδέοι του, Ιησού των Ναζωραίων, απεκρίθη ο Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ιούνε με ζητείτε, άφετε του τους πάγι, ή να πληρωθεί ο λόγος τον είπε, ότι ους δε το κάσμι, που καπόλεσα εξ αυτών που βέβαια. Σίμων Πέτρος έχουν μάχαιρα, ήρθησεν αυτήν, και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων και απέκοψε με αυτού το οτίο το δεξιό, ειν δε όνομα το δούλο Μάρκος, είπε του Ιησούς του Πέτρο, βάλε την μάχαιρά σου εις την θήκη, το ποτήριο ο δε το κέρι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό, ιούν σπήρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων, συνέλαβαν τον Ιησού και έβησαν αυτόν και απήγαν αυτόν προς άναν πρώτον, ειν γαρ πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύσκονεν εις αυτού εκείνου, ειν δε Καϊάφας ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει ένα άνθρωπον απολέστε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησούς ημών Πέτρος, και ο άλλος μαθητής, ο δε μαθητής εκείνος είναι γνωστός του αρχιερή και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλή του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος εστίχει προς τη θύρα έξω, εξήλθε μου ο μαθητής ο άλλος, ο συγγνωστός του αρχιερή και είπε τη θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρο, λέγει μου παιδίσκη η θυρωρός τον Πέτρο, μη και εσύ επ' των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου, λέγει εκείνος, ού κυβεί. Ιστήκησαν δε οι δούλοι και οι υπηρέτε ανθρακιά πεποιηκώτες, ότι ψήφωσι και εθερμένονται. Ήν δε με ταυτόν ο Πέτρος εσπρός και θερμενόμενος, ο ούν αρχιερεύς τη ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, εγώ παρησία ενάρισα τον κόσμο, εγώ πάντοτε επίδραξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ενάρισα ουδέν, τι με επερωτάς. Επερώτησον τους ακυπωώντας, τι ενάρισα αυτής. Είδε, ούτε είδασι, αείπον εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόγνωσ εις των υπηρετών παρεστικός έδωκε ράπισμα το Ιησού υπό ούτως αποκρίνει το αρχιερί. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς ή κακός ελάξα μαρτύρησον περί του κακού ή δε καλός τι με θέλεις. Απέστειλε μου αυτό ο Άννας δεδεμένο προς Καϊάφα την αρχιερέα, την δε Σίμων Πέτρος εσμός και θερμενόμενος, είπον αυτό υπηρέτε, μη και εσύ επ' των μαθητών αυτού ή, ειρνήστε το εκείνος και είπε, ου κυβεί, λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενής όμου που απέκοψε Πέτρος το οτίον, ου και εγώ σε είδω
εν το κήπο μεταυτό. Πάλι μου ειρνήσατε ο Πέτρος και ευθέως αλέκτο εφώνησε. Άκουσιν μου τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριο, ειν δε πρωία και αυτοί που κυσήλθον εις το Thank you.
Ιησού Ναζαρέου και πάλι μίλησα του μεθόδου
εις το πρετόριο, ή να μην με αρκώσει, αν είναι αφάρμοσο το Πάσχα. Εξήλθε ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «Τι να κατηγορία που φέρετε κατά του ανθρώπου του μου, απεκρίθησαν και είπαν αυτό, ή μη είναι ούτως κατοπιός, που καν σοι παραδόκαμε αυτόν». Είπεν αυτοίς του Πιλάτος, «Λάβετε εμείς αυτόν και κατά τον νόμο ημών εμείνατε αυτόν». Είπαν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημίν έπισες δια το κτίνι μου θέμα». Είναι ο λόγος του Ιησού του Πιλωθείων είπε συνέναν ή ο θανάτω είπελεν αποθνίστη. Εισήχθενον εις το πρατόριο του Άγιου Πιλάτος και εφώτισε τον Ιησού και είπεν αυτό, «Συ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Αφ' αυτούς ή το λέγεις, ή άλλος ή τον περίεννον. Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μη τι εγώ Ιουδαίος είμαι, το έθνος το σών, και η αρχιερείς παρέδωθάνσε εμεί, τι εκκλήσας». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η βασιλεία εμεί και έστε του κόσμου του, ή εκ του κόσμου του που είναι η βασιλεία η εμεί, ή υπηρέτε άλλη η εμεί, η γονίσοντο, ή να μην παραδοθώτες οι Ιουδαίοις. Είναι δε βασιλεία η βασιλεία του Ιού και έστω για τέχνη». Είπε μου αυτό ο Πιλάτος, «Που πουλ βασιλεύς εσύ». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύς μη. Εγώ εις τούτο γεννήμαι και εις τούτο ελήφθη στον κόσμο, ή να μαρτυρήσω την αλήθεια. Πάσου όλε τη αλήθεια αφού είμαι τη φωνή». Λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Τι εστί αλήθεια». Και τούτο λοιπόν πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, «Εγώ που δεν μείνε και να γνωρίσω ότι είναι αυτό, έστι δε συνήθεια λίγη, ή να ένα ή μην απολύσω εν το Πάσχα. Βούλες θεούν ή μην απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων, εκράβω βασανούν πάλι πλέγματες, ή μην τούτον μίζουν τον πάλι τον παραπάνω. Είναι ο Βαραβάς Χριστής». Τότε έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτες που έριξαν τα στέγανα με ξαφανιστόν επέτρεπε αυτή την κεφαλή. Και οι μάρτυροι που αφηρούν περιέβαλαν αυτόν και έλεγαν, «Χαίρε ο βασιλεύς του Ιουδαίων». Και δίδουν αυτόν απίσπατα. Εξήφθηκαν πάλι έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδεν άμα είναι αυτό έξω, είναι αγνότερο ότι εν αυτό ούτε μία με την ενδρύσκω». Εξήχθεν ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθιμα στέφανα και τον πορφυρούν οι μάτια και λέγει αυτής, «Είδε ο άνθρωπος, ότε είδαν αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε εγγράβουμε σαν πέμπτες, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λάβετε αυτόν εις και σταυρώσατε. Εγώ κάτι που δεν βρίσκω εν αυτού αιτία. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Ημείς νόμων έχουμε και κατά τον νόμο μόνο φίλοι αποφανήν. Ότι εαυτόν Υιόν Θεού επιείσαι. Ότε ουνίκους ο Πιλάτος ούτων των λόγων μάλλον εφοπήθη και εισήχθεν στον πρωτόριο εκβάλλει και λέγει τον Ιησού, «Πόδε μισή, πόδε Ιησούς απόκριση που κέρδεται με αυτό». Λέγει ούν αυτό ο Πιλάτος, «Εμπή ουρανής, που κοίτας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσαστε και εξουσίαν έχω απολύσαστε». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Που κι είχες εξουσίαν δε μία κατ' μου, η μη γίνει συνδεδομένο άνωθεν, δια τούτο ο παραδεδρούς με». «Συ μίζωνα αμαρτία έχει, εκ τούτου εσύ και ο Πιλάτος απολύσει αυτόν. Ιδέ οι Ιουδαίοι έπραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ούτε φίλος του κι έστρος,
βασιλέα αυτών ποιών, αντιλέγεται και έσαι. Όλοι πιλάτους ακούσας που τον λόγον για την έξω των Ιησούν και κάθισε εκ του βήματος εις τόπον λεγόμενον πληθόστοτον, εβραϊστή λέτα βαθά, είναι δε παραστηρή Πάσχα, ώρα δε σου και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών, είδε δράβγασα, άρων, άρων, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτός ο Πιλάτος, τον βασιλεύ ημών σταυρώσον, απεκρίθησα δια ευχαίρεις, που κι έρχομαι βασιλεύα, τότε μου παρέδειν αυτόν αυτής ήν ασταυρωθείς. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε,
Και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως τα φάση και τα
αυτόν ηγεμονουέρεο, σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, σύ λέγεις, και εν το κατηγορήστε αυτό υπό τον αρχιερέο και τον πρεσβυτέρο, που δε απεκρίνατο, τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, που κακού εις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ούτ απεκρίθη αυτό προς που δε εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον γεμόν αλία, κατά δε εορτήν, η όρθη ο γεμόν απολύει ένα το προδέσμιο όν ήθελο, είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον παραπάνω, συνηγμένον αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν, ή διγάλου τη διαφθόνον παρέχουκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, μηδέν σύγχυ το δικαίω εκείνο, πολλά γαρέπαθουν σήμερον κατών αρδί αυτών. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχους, ή να επίσονται τον Βαραβά, τον δε Ιησούν απολέσωση. Αποκριθείστε ο ηγεμόν, είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσουν ημίν, οι δε είπον Βαραβά. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι μουν ποιείς ο Ιησούν τον λεγόμενον Χριστό, λέγουσιν αυτό πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έθι, τι γαρ κακόν επίησεν, οι δε περισσώς έκταζον λέγοντες, σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος αυτή που δεν οφείλει, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ειδών απενύψαν του πλασκύρας απέναντι του όρου λέγον, αθώου σημεία του πολέματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε, και αποκριθείς πάσχολα ως είπε, το αίμα αυτού εφημάς και κατέκτα ημών. Τότε απέλησεν αυτοίς τον Βαραβά, τον δε Ιησούν φραγγελό σας, παρέπηκε ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνους, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριο, συνήγαγον επ' αυτόν όλη την σπήρα και εκδίσανε σ' αυτόν, περιέθηκαν αυτό φλαμίδα το κύριο και πλέξανε στέφανον εξ αγκάνθο, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιά αυτού και γονιπετήσανε στέν προς τον αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτήσαντε εις αυτόν, έλαβαν τον χάραμα και έκρυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτόν, εξέβησαν αυτόν την χλαμίδα και ενέπησαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυρινέρων ονόματι Σίμωνα. Τούτον ειγκαρέψαν,
κυρίες, αφενός τραβεύουμε. Διευκρινιστικά θέλω να πω δύο πράγματα, κύριε Δημήτρη. Πρώτον, δεν ξέρω ποιος έγραψε όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες. Και έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν τα έγραψε ένα άνθρωπος. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι επινόηση ανθρώπων. Είναι τόσο σοφά και τόσο καλογραμμένα μηνύματα, ώστε απορεί κανείς πώς έχουμε τέτοια πίστη και πώς την εκφράζουμε με αυτά τα λόγια. Δεύτερον, να πω ότι μέχρι τώρα η οργάνωση όλης αυτής της ακολουθίας ήταν υποδειγματική. Γι' αυτό και σε χαίρομαι ιδιαίτερως τους ίδιους. Πατέρα Γιώργο, πατέρα Στέφανο, για τους σκόπους που κάνουν και τα παιδιά στην θέση τους και οι διάφοροι στην θέση τους και οι πάντες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνονται όλα κατά την τάξη και με το τυπικό της Εκκλησίας και να ξέρουν ο καθένας ποια είναι η θέση της. Τρίτον, πρέπει να πω για τους πάντες. Και να συγχαρώ για τον πατέρα σου και τα δύο παιδιά μαζί με τους άλλους που έχουν δίπλα τους και τον Πέτρο και τον Ιεράκη. Εγώ τους ξέρω από πολύ μικρά παιδιά, εδώ και 20 και χρόνια. Αλλά διαπιστώνω ότι η απόδοση φωνή είναι τέλεια. Και είναι τέλεια, Πέτρο, γιατί καθυλώνει όλους. Τους αναγκάζει όλους να ακούσουν, να ακούσουμε χωρίς να φρικούμε. Και πρέπει να πω και για εσάς ότι και εσείς είστε υπόλοιποι. Χθες που κουβέντιαζα κάποιον στο συντεγόκαστρο, μου είπαν κάποιοι, πού θα είστε αύριο. Λέω, θα είστε μετά. Πάτε κάθε χρόνο να είστε στην Ελλάδα. Λέω, 23 χρόνια που έρχομαι να το οργανώσω με πολύ ωραία αυτή την πανηγύρια, γιατί πρόκειται για την πανηγύρια του. Μου λέει, έχω ακούσει και θέλω να έρθω και εδώ και να συμμετάσχω και εγώ να δω τι και πώς συμπεριφέρονται όλοι εκεί στην Εκκλησία. Θέλω να έρθω και να τα χαράσω και θα δείτε και θα ευχαριστηθείτε. Θα ευχαριστηθείτε την ηρεμία και την τάξη. Αυτό έχουμε. Και δεν θέλω να την χαλάσουμε μέχρι και το τέλος. Εγώ βέβαια να πω, κύριε Δήμαρχε και κύριε Διοικητά, ότι έχω μια επιθυμία και έχω και ένα πρόβλημα. Έχω μια επιθυμία κάθε χρόνο να φτάνει μεγάλη Πέμπτη για να είμαστε εδώ. Γιατί στην Εκκλησία της Ευάγγειας, όπως είπα, και τάξη και ερμηνεία και ησυχία, αλλά και ωραίες ακολουθίες. Εμείς που πάμε και λίγο στα χωριά και σε μικρότερους τόπους, δεν είναι τόσο τα πράγματα ωραία. Καλά είναι, αλλά έχουν ατέλειες. Λίγο οι ψάχνες, λίγο οι παπάδες, λίγο τα παιδιά, λίγο ο κόσμος, Ηράκλεια διδάχθη. Λοιπόν, αυτή είναι η επιθυμία μου κάθε χρόνο να φτάνουμε την Μεγάλη Πέμπτη και να είμαι υγιής και να είμαι εδώ μαζί σας. Αλλά έχω και ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Στεναχωριέμαι που τελειώνουν οι γιορτές. Στεναχωριέμαι που όσα είπαμε μέχρι τώρα, τα είπαμε τελειώσαμε. Δεν τα ξαναπούμε. Και στεναχωριέμαι που όπου να είναι, αύριο Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, τελειώσαμε. Πάμε. Πορευόμαστε. Οι γιορτές αυτές είναι οι ωραιότερες, οι καλύτερες γιορτές.
από την αρχή του Τριωδίου μέχρι την Ανάσταση, μέχρι την Πεντηκοστή. Να τα ζούμε, να τα ζούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, να συγκρατεύουμε. Γιατί αυτόν τον θησαυρό που έχουμε δεν θα τον βρούμε πουθενά άλλο. Μίλησα μόλις σκέφτηκα στην Εκκλησία, πριν να ετοιμαστούμε να μπούμε μέσα, μετά τα μικρά παιδιά και η μαμά τους και η γιαγιά τους και ο παπάς. Και λέει η γιαγιά μου στην Γερμανία. Λέω, α, ήρθατε για να δείτε το Πάσχα, το ειδικό μας παιδικό. Ναι, λέει, γιατί εκεί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε, ακόμη και τα δικά μας είναι όλα από τη λέξη ξεπλημένα. Ξεπλημένα. Όταν ο άλλος που ψεί 30 με 40 και 50 έχει πει από το γραμματήρι από την Εκκλησία, φανταστείτε πώς πάει στην Εκκλησία κουρασμένος, πώς θα σταθεί, πώς θα συνεργάσει και εδώ είμαστε μια οικογένεια. Και αυτό το οικογενειακό δεν το αλλάζουμε με τίποτα άλλο. Να πω και κάτι τελευταίο. Αυτές είναι οι εμπειρίες, οι δικές μου εμπειρίες, σας τις μεταφέρω. Και τα λέω μέσα από την ψυχή μου, γιατί τα ζω με αυτόν τον τρόπο που ξέρω να τα ζω εγώ εδώ και 47 χρόνια. Εγώ χειροτονήθηκα από 77 τη διαδίκτυα. Έχω 47 χρόνια χειροτονημένος. Διάβολος, παπάς και δεσπότης. Κάποια πολλά χρόνια είναι τα δεσποτικά. Πάμε στα 23. Τα υπόλοιπα κάπου εκεί κοντά είναι και τα δύο μας. Όμως τα έζησα πάρα πολύ ακόμα πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα μεταφέρω με τον ίδιο τρόπο. Θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω απόψε την εντύπωση. Δεν θα φύγετε στο πέμπτο Ευαγγέλιο, όταν θα διστάσετε, θα πείτε μετά το πέμπτο Ευαγγέλιο. Και αφού θα βγει ο δίσκος, για να μας βοηθήσετε. Γιατί το λέω. Διότι πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας τι συμβαίνει στην περιοχή των Ιερουσαλήμ. Είναι ο τόπος των μεγάλων συγκρούσεων και των ανακατατάξεων. Πόλεμος, καταστροφή, πείνα, παιδιά, πεινασμένα, φτωχά, μέσα στις βόμβες, μέσα στα ερήπια, άνθρωποι που να μην έχουν τα απαραίτητα και οι άνθρωποι στον τόπο που τηρήθηκε το Ευαγγέλιο και η αγάπη να είναι στο ίσως και να είναι στην αντίθεση. Πώς μπορεί να συμβαίνει και τι μυαλό έχουν οι άνθρωποι όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Τι δίνουμε στον κόσμο να μάθει. Να μάθει την καλοσύνη, την ταπείνωση, την απλότητα ή να μάθει να συγκρούεται και να πολεμάει. Μου έκανε εντύπωση, θα το πω και αυτό. Ένα παλικάρι από εδώ από εμάς είναι στη Γερμανία και ετοιμάζεται πριν να πάει στρατολογημένος στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και του λέω, καλά, είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Θα πάμε στον πόλεμο. Ναι, γιατί δεν έχω να ζήσω βαριά την ώρα που έξω ένα τελείο, να πάει στην Ουκρανία και να πίνει 4.000 ευρώ το μήνα. Και να σκοτωθεί, ποιος θα το πάρει, τι θα τα κάνει. Δόρμα, αυτός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Αυτόν κάνουμε. Αυτόν κάνουμε υπεράνθρωπο που είναι μάλλον υδροκέφαλος. Έχει ξερό κεφάλι, τα λέγαμε απλά στη γλώσσα μας. Εμείς στα Ιεροσόλυμα, το ξέρετε πολύ καλά, και έχετε πάει πολλοί από εσάς. Όλα όσα υπάρχουν εκεί είναι όλα δικά μας. Όλα ελληνικά με ελληνικές ιδέες. Και όσοι είναι εκεί είναι από εμάς. Χρόνια τώρα οι πατριάρχες εκλέγονται από τη Σάμα, τα Σαμιώτα, τα οικογένειες που πήγαιναν και τα Σαμιώτα. Τώρα άλλαξε λίγο το πράγμα και είναι και από αλλού, από άλλα μέρη. Όπως είναι όλοι οι δικοί μας. Έχω πάει 3-4 φορές. Ξέρω πώς ζουν και τι κάνουν. Εμείς τους βοηθάμε. Όπως και στην Αφρική, εμείς τους βοηθάμε με την εξωτερική αποστολή. Δική μας είναι και εμείς δίνουμε τα πάντα για να στερεώνεται ο ελληνισμός και η ορθοδοξία στα καλύτερα μέρη. Και έχουμε όλα τα ιδιαίτερα και τα προσκυνήματα όλα.
είναι αρνητικά. Λίγα είναι καθολικά. Τα περισσότερα, η πλειοψηφία είναι αρνητικά. Γι' αυτό λοιπόν και παρακαλούμε, γιατί καθίστε τόσο συγκρατημένοι και εσείς άλλα τα περισσότερα. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό κανένα θύσμο. Ό,τι μπορούμε και ό,τι θέλουμε. Και αν δεν θέλουμε, δεν δίνουμε. Η Εκκλησία δεν υποχρεώνει κανένα. Ο δίσκο είναι ανώνυμο. Ο δίσκο είναι ανώνυμο. Δεν γράφει το όνομα κανενό, ούτε τα χρήματα που βάζει. Ό,τι κάνουμε και ό,τι μπορούμε. Θέλω λοιπόν να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερω. Και μετά το έκτο Ευαγγέλιο, λίγοι θα έρθεστε. Η Επίτροπη αφού κάνουν τον δίσκο θα έρθουν εδώ να ελέγχουν την θύρα για να παίρνουν αυτό που είναι. Κάνουμε λίγο σύντομα στο προσκύνημα για να μην καθυστερούμε, επειδή μεθά πολύ. Για να φεύγουμε. Όταν θέλουμε να προσκύνησουμε, θα βγούμε σε άλλη ευκαιρία να καθίσουμε όσοι ερωτεύουμε στα πόδια του Χριστού. Θέλω να σας ευχηθώ για να μην ξαναπώσουμε τα δεστήκο πάνω. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Να έχουμε όλη υγεία και να γιορτάσουμε τις γιορτές μας απίστευτα αρνιά και τα κατσίκια. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά. Εδώ όλα είναι τσάπα. Όλα είναι τσάπα. Ο αγνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, είναι το δεύτερο όρος. Λίγα πράγματα. Οικονομικά πράγματα. Να μάθουμε λίγο και την οικονομία για να μην αγωνιούμε και εμείς στεναχωρούμε στη ζωή μας ότι δεν έχουμε και δεν έχουμε και αυτό και το άλλο και το άλλο και στο τέλος από ένα τραπέζι και πάνω τα μισά δεν τρώμε. Διότι είναι πάρα πολλά. Καλό Πάσχα σε όλους. Πρώτη πολλά σε όλους. Να έχετε την υγειά σας και να χαίρεστε όλοι τα παιδιά σας και τις οικογένειές σας. Μέτρο, ναι. Thank you.
Thank you.
αυτόν, είναι σταυρός του συναυτόν. Για το έτος συμπαράγοντα την ασύμωνα κυρινέων, ερχόμενον από αρκού τον πατέραν Αλεξάνδρο και ούφου, είναι άρρηκο σταυρόν αυτού, και φέρου συναυτό επικουργού φαρτόπου, ο εστίδερν με θερμινευόμενον κρανίου τόπος, και δίνουν αυτό πίνες μικρισμένων ύπων, ο δέου πέραβε, και σταυρώσαντες αυτόν διεμέριζον τα ημάτια αυτού, βάλλοντες πλήρων επ' αυτά, κι εις τη άλλη, είδε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού έπηγε γραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και συναυτός θα βρούσει δύο νηστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εκ ξεγονίμων αυτού, και πληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά νόμων εγωγίστη, και οι παραπορευόμενοι εγκαστήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφανάς αυτόν, και λέγοντες, ουά, του καταγείων των λαών, και εν τρεις ημέρες υποδομών σώσον σε αυτόν και κατά του αυτού του σταυρού. Ομοίως δε γίνει η αρχιέρη σε μπέζοντες τους αγίους, μετά των γραμματέων έτοιμων, άνους έσωσα εν εαυτόν που δύναντε σώσε. Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ, κατά βάθον είναι από του σταυρού. Thank you.
Ότι την αρρωγία μου εφόρει ως προ τη γερμανία των προβλημάτων στην Ελλάδα,
συμμορφωρήμα και την υποδηλώνη των Θεών σου εκείς να μην μοιάζεστε, και δούγαρα να πιέστε και την αμαρτίες της σέρνη, και δούγαρα την κοινικά της αστάδη, αφήστε αναγκαίσει και εκδοσί να καταλάβουν τα αστέρα καθημερινά. Απόσταση του προσωπικού των αμαρτιών και πάσα στι αναγκαίε που εξάλληψαν. Καρδία του καταλάβουν τη σοβαρή ο Θεό. Διαβερνέρχα εκτελέ στην πιέση του κάθε μία βρίσκα του προσώπου και των δουλεύων του Άγιου Μία Μαρέτη με διδάμους ανθρώπους θα σου δώσουν και ας αρχίσει επιστέλνει στην αίθουσα. Δείσαι με ξεπάνω να βαλιάστε η γλώσσα μου την ιδιωτική μου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κερδίσει το μετεσί μου. Όλοι οι κλέμισες στη σκέντε των κάθρων τα χρόνια και διευθυντήσεις. Θυσία το Θεό τον έργο σε πετυμένο. Καρδία σε πετυμένη και τα πιμένα των Θεός που μου ξεδράσει. Αγάζουμε και οικοδομηθεί το κατήχη και το ψαλί. Τότε ευλογήσεις τη σύνια της θεοσύνης, αναφορά και ευλογηθώνα. Τότε άρχισουν με το θυσιαστήμα τους μόσχους και ελέγξουν οι μάρες του τον Θεό σου. Και υπέρ καταξιών είναι οι μάρες της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεό ημών υπεδέψονται. Πάτε, σκύρα σου παραθύσου με τον Θεό.
Μιέλεως γάμος πάρει στην εκκλησία.
γίνεις πέμπτης ή να εξήγαψ αυτής κοινων ποιήσεις, συνέλευε, συνέλευε, ή μήνος πάντων, δώσ' μη λόγουν το αγενήσιμον, παρέλευε στην έγκυρα, ο αγενή που γυρίσαντε, σίγαν υπάρχει ο Υιός και Θεός μου. Ο Υιός και Θεός μου. Thank you.
προσύνεται με αυτό το σπόματι
Πότε μου γράφει το όξο σου έχει ουσίκα. Επιλάβστε για το αγγείο παρέντο και το πνεύμα. Υιούν μαθητέ, ή να μην είναι επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ήρ, είναι δε μεγάλη ημέρα εκεί του Σαββάτου, η ρώτησα τον Πιλάτου, μην αφαντερωτώστε αυτόν τα σκέφτια πόση. Ο ήρθον μου, οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέραξαν τα σκέφη και του άλλου που συσταυρωθέτως αυτό. Επειδή τον Ιησούν ερθόν, δε σου σύντον αυτόν ήδη τα θυμικότα που κατέραξαν αυτό τα σκέφη. Αλίστον στρατιωτών λόγοι αφού την πνευρά ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και ύδρο. Και ο αιραγός μου μαρτύρηκε και αληθινίες την μαρτυρή αυτού. Κακίνος είναι ότι αληθή λέγει, είναι και η γης πιστέψετε. Εγένε το αυτό αυτά είναι η γραφή πληρωτή, ως τούν που συντριβήσετε αυτού και πόλη ετέραφη
Thank you.
Good.
Σε νόμενες μόρφας θέλω θεώσει, κράσω.
Σα ευχαριστούμε όλους.
Καλό Πάστα και καλή Ανάσταση. Αύριο, απόψε, ευχαριστά το ξενύχτη και αύριο και για την καθήλωση του Επιτάχυνσου. Δεν θα ανοίξει κανείς. Δεν θα ανοίξει κανείς. Από την Ανάσταση του ίδιου. Και μήπως υποθείτε και φύγετε στην Ανάσταση διασκοπιστή της Μαριαχθρή. Δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε εχθροί του Θεού. Θα μάθουμε να μένουμε στην ακολουθία της Αναστάσεως. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μία φορά τον χρόνο. Μία φορά τον χρόνο τον δικαιούται ο Θεός και τον δικαιούται η ψυχή μας. Ας το δει καλά. Διευκόμουν Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.